Σίγουρα δεν είναι και για χαμόγελα η κλήρωση της εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2022. Περισσότερα βέβαια μπορεί να μας πει ένας ειδικός για να κάνει το σχολιασμό του και να μιλήσει, και όχι μόνο βεβαίως για την εθνική ομάδα. Έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον προπονητή ποδοσφαίρου αλλά και παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ αλλά και άλλων ομάδων, τον Δημήτρη Βολονάκη. Δημήτρη Βολονάκη, την καλησπέρα μας από την Κρήτη TV. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές της Κρήτη. Σίγουρα όταν ακούμε Ισπανία αρχικά, που πριν από λίγες μέρες φιλοδόρησε με 6 τέρματα τη Γερμανία, και όταν ακούμε και τη Σουηδία που ξέρουμε πόσο σοβαρή εθνική ομάδα είναι, με τα δεδομένα και της εθνικής μας και όσα έχουμε δει πρόσφατα, δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Η αλήθεια είναι ότι εφόσον βρισκόμαστε στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας στο Nations League, νομίζω ότι κατά συνέπεια σε οποιοδήποτε όμιλο και να πέφταμε θα ήταν πολύ δύσκολο το έργο μας. Σίγουρα θα δώσουμε μάχη με την Σουηδία. Δεν νομίζω ότι η Γεωργία και το Κόσοβο μπορούν να ανταπεξέλθουν για να χτυπήσουν τη δεύτερη θέση. Νομίζω ότι θα είναι μια μάχη ανάμεσα στη Σουηδία και την χώρα μας, χωρίς να είναι το μεγάλο φόβητρο η Σουηδία, αρκεί να είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είναι, για να διεκδικήσουμε την δεύτερη θέση και να την πάρουμε από τους Σουηδούς. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρώ ότι οι Σουηδοί έχουν ένα μικρό ποσοστό υπέρ τους, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο. Που θα γίνει μεγαλύτερο ενδεχομένως. Θα γίνει μεγαλύτερο ενδεχομένως το ποσοστό υπέρ των Σουηδών αν παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς. Αυτό είναι κάτι που συζητούν όλοι τώρα. Νομίζω ότι έχει δηλώσει ότι δεν θα αγωνιστεί στην Εθνική Σουηδία από εδώ και πέρα. Εγώ ήθελα να πω ότι να ευχηθούμε η Ισπανία να πάρει το Nations League για να προκριθεί απευθείας στο Μουντιάλ, ούτως ώστε να μην υπάρχει και τόσο άμεσο ενδιαφέρον για την πρώτη θέση. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δημήτρη Βολονάκη, η εθνική μας ομάδα, το ζητούμενο είναι, μπορεί να βελτιωθεί? Έδειξε κάποιες εικόνες βελτίωσης στα τελευταία παιχνίδια. Ωστόσο, ακόμα δεν είναι στο επίπεδο που ξέραμε. Την εθνική που ξέραμε σίγουρα με Ρεχάγκελ και Σάντος δεν την έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Η εθνική ομάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση με τους προηγούμενους προπονητές που είπες και την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Είναι μια καινούρια εθνική η οποία προσπαθεί να βρει μια ταυτότητα. Από ό,τι βλέπω από τα παιχνίδια τα οποία παρακολουθώ της εθνικής, κάτι φαίνεται ότι προσπαθεί να κάνει. Είναι μια ομάδα η οποία αρέσει στο να κρατάει μπάλα. Έχει αλλάξει λίγο την ταυτότητά της σε σχέση με τον Σάντος και με τον Ρεχάγκελ, που περιμέναμε κυρίως τον αντίπαλο και να χτυπήσουμε στην αντεπίθεση. Προσπαθεί να επιβάλλει το παιχνίδι της, πρεσάρει ψηλά. Είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία τα βλέπουμε, είχαμε καιρό να τα δούμε στην εθνική ομάδα. Θα δείξει από εκεί και πέρα αν η φιλοσοφία αυτή θα φέρει ένα αποτέλεσμα. Αλλά εγώ είμαι αισιόδοξος. Εμένα προσωπικά μου αρέσει η φιλοσοφία και ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζει η εθνική ομάδα. Ασχέτως αν τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά. Το κρατάμε αυτό, coach. Θα ήθελα ασφαλώς να σε ρωτήσω και για την παρουσία του Γιώργου του Γιακουμάκη, ο οποίος πετυχαίνει το ένα γκολ μετά το άλλο στην Ολλανδία και σπάει ρεκόρ. Και φαίνεται ότι αρχίζει να καπαρώνει και τη θέση του center for. Έστω δίνει μάχη με έναν ακόμα παίχτη που παίζει στην Ολλανδία, τον Παυλίδη, για την εθνική μας από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι από ό,τι δείχνει, ο ομοσπονδιακός προπονητής έχει καταλήξει στο να παίζει ένας από τους δύο αυτούς, είτε ο Γιακουμάκης, ο Γιώργος, ο οποίος όντως με τις εμφανίσεις του στην Ολλανδία έχει στρέψει όλα τα φώτα επάνω του και είναι κάτι το οποίο είναι άξιο συγχαρητηρίων, διότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, ένα παιδί το οποίο έφυγε από την ΑΕΚ, δανεικό στην Γκόρνικ, ένα παιδί το οποίο έφυγε από το πολύ υψηλό επίπεδο, παρόλα αυτά δεν το βάλε κάτω, έδωσε τη δική του τη μάχη και στο τέλος ανταμείφθηκε με την κλίση στην εθνική ομάδα και παίζοντας σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Και ας είναι μικρή ομάδα σε εισαγωγικά,
η ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Είναι μεγάλα τα επιτεύγματα του Γιώργου, νομίζω, πραγματικά. Και επίσης... δεν είναι λίγο να είσαι στην κορυφή των σκόρερ. Εντάξει, μπορεί να μην βγει στο τέλος πρώτο σκόρερ, αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος για όλες τις ομάδες. Και ότι έχει δείξει αρκετά σημάδια, όχι μόνο βελτίωση, δεν θα πω βελτίωση, γιατί ο ίδιος ήταν εδώ πριν 1,5 χρόνο, δεν είναι διαφορετικός παίκτης. Απλά δεν πήρε τις ευκαιρίες τις οποίες έπρεπε να πάρει για μένα. Mm-hmm. Μάλιστα. Του δόθηκαν οι ευκαιρίες και ο χρόνος συμμετοχής και η εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους της εκάστοτε ομάδας, είτε είναι της Γκόρνικ αυτός, είτε είναι τώρα της Φέντλο. Κάτι τελευταίο, σίγουρα χθες κανείς δεν περίμενε, για να σχολιάσουμε συντομία, την ήττα του Όφη από τον Απόλλωνα εντός έδρας. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μία από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Ο Όφη έχασε μία πολύ μεγάλη ευκαιρία στο να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα της Super League, γιατί με νίκη χθες θα ήταν μέσα στην εξάδα και θα έβλεπε διαφορετικά το μέλλον, πώς θα διαχειριστεί αυτός τα παιχνίδια του. Αυτή τη στιγμή η ήττα που έκανε χθες, θα έλεγα πως ήταν μια ήττα η οποία δεν σημαίνει και τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά τον φέρνει λίγο πίσω βαθμολογικά και θα κυνηγάει τώρα από εδώ και πέρα αρκετές ομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει λίγο η ομάδα στο αμυντικό της κομμάτι. Γιατί από ό,τι έριξα μια ματιά και χθες και βλέποντας τη βαθμολογία, μαζί με τη Λαμία έχει τη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος. Και νομίζω αυτό δεν είναι κάτι το οποίο την τιμάει. Και όσο δεν βελτιώνει το ανασταλτικό της κομμάτι και δεν βελτιώνει το παθητικό της, να το πω διαφορετικά, δεν θα έχει ελπίδες να πάει ψηλά στη βαθμολογία. Να κρατήσουμε και αυτό το σχόλιο, coach, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα θέλαμε να πούμε πολλά περισσότερα και για το χθεσινό ντέρμπι. Ωστόσο, πιέζει ο χρόνος. Σίγουρα στην επόμενη φορά θα τα καταφέρουμε να τα πούμε πολύ, να πούμε πολλά περισσότερα. Δημήτρη Βολουνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ήταν χαρά μου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό βράδυ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έστω και διαδικτυακά. Καλή συνέχεια.